Εκτιμάμε ότι η οργή περίσσεψε και έπρεπε και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Οργανωμένος αγώνας, συλλογική διεκδίκηση, γιατί άμα θέλετε αυτό επιβεβαιώνει η αγωνιστική πείρα του λαού μας και με τελευταία παραδείγματα και από άλλες περιοχές, με επίκεντρο χώρους δουλειάς, συνοικίες που όταν ο λαός βγήκε μπροστά και έκανε πράξη το σύνθημα ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, τότε και κάτι κατακτήθηκε. Αλλά άμα θέλετε, η δική μας τοποθέτηση δεν θέλει να περιγράψει την κατάσταση, ούτε να αραδιάσει μια σειρά ερωτήματα που νομίζουμε ότι η απάντηση είναι και πολύ εύκολη, αλλά θέλουμε να αναδείξουμε τα αίτια, γιατί πιστεύουμε ότι άμα αναδείξεις και την αιτία της αρρώστιας, μπορεί να γίνουν πλημμύρες είτε σεισμούς, όπως είπαμε για παράδειγμα από το πρόσφατο παρελθόν τι έγινε και στην Τουρκία, έχουν να κάνουν με το ότι σήμερα δεν ιεραρχείται η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ζωή των πολλών, των κατοίκων, των εργαζομένων, αλλά ιεραρχούνται άλλα έργα και υποδομές τα οποία αυτή τη στιγμή καθορίζονται με βάση τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη, οι ανταγωνισμοί για τις χρήσεις γης, η εμπορευματοποίηση του νερού. Άμα θέλετε, είναι όλα αυτά φαινόμενα και περισσεύει υποκρισία. Και πραγματικά εδώ, άμα θέλετε, βρίσκεται ακόμα μία ευθύνη και στις παρατάξεις και τις αντιπολίτευσης από θέσεις διοίκησης, και όλοι έχουν ευθύνη για την υλοποίηση, για την μη υλοποίηση της μελέτης που υπήρχε στην Πολύχνη από το 2002. Ποιος ευθύνεται? Ή για μια σειρά άλλες μελέτες και έργα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα συρτάρια και στις καλένδες. Αναζητάμε πού είναι η ευθύνη. Μα καλά, σήμερα δεν βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τη νέα κυβέρνηση και μίλησε για 120 μεταρρυθμίσεις, για τα 79 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλες 960 επιχειρησιακές δράσεις? Βγήκε κανείς να μην γίνουν ποτέ, έτσι όπως το πάνε αυτοί, όλα αυτά τα έργα και οι μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας που έπρεπε να γίνουν χθες? Γιατί κοιτάξτε να δείτε, εμείς ως κόμμα και ως λαϊκή συσπήρωση, ως παράταξη που στηρίζει το ΚΚΕ στον Δήμο, δεν στεκόμαστε, αν θέλετε, προεκλογικά, ούτε εργαλειοποιούμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Από θέσεις αρχών, από τη σκοπιά των εργατικών λαϊκών συμφερόντων, διαχρονικά, πάντα και στις κεντρικές τοποθετήσεις μας και στις παρεμβάσεις μας, έχουμε ιεραρχήσει το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, όχι μόνο για τις πλημμύρες. Για παράδειγμα, έχουμε κάνει εδώ νήξη πάρα πολλές φορές ότι δεν υπάρχει ούτε μισή κουβέντα πραγματικά σχεδίου πολιτικής προστασίας σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος για το Τιτάνι. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι οι μελέτες και όλη η συζήτηση επικεντρώνεται με βάση την υπεράσπιση των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που στην περιοχή μας μεταφράζεται με την υπεράσπιση των συμφερόντων της συγκεκριμένης σημειτοβιομηχανίας. Γιατί, άμα θέλετε, είχαμε και το ιστορικό και σε σχέση με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του περιβάλλοντος. Ολοκληρώστε όμως, κύριε Παλάτζα, παρακαλώ πολύ. Και τα λοιπά. Εμείς ως κόμμα και με αφορμή τις συγκεκριμένες καταστροφές οι οποίες έχουν γίνει, προτάξαμε μπροστά και επιτελεία, έτσι ώστε έμπρακτη αλληλεγγύη να δειχθεί και όχι μόνο στα λόγια σε σχέση με τους πλημμυροπαθείς. Έχουμε θέσει διαχρονικά και μέσα από τοποθετήσεις και μέσα από παρεμβάσεις, και έχουμε στηρίξει διεκδικήσεις που έχουν να κάνουν, και εδώ κανένας δεν είπε ουσιαστικά τι προτείνει. Εμείς προτείνουμε χρηματοδότηση της αντιπλημμυρικής προστασίας, ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκάνων απορροής και επιστημονικά, και εδώ έχωση, και αντί αυτό το ζήτημα να αναδειχθεί ως κρίσιμο ζήτημα για να ανταποκριθεί συνολικά το κράτος απέναντι στο ζήτημα αυτό, υπάρχει μια σιωπή, λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αν δεν υλοποιηθούν αυτά που λέμε εμείς δηλαδή. Επαναλαμβάνεστε, κύριε Παλάντζα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Επαναλαμβάνεστε. Ναι, αν επαναλαμβάνομαι, θα το ξέρω εγώ, όχι εσείς. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια, εμείς αντί για ένα χρονικό του τι έκανε η διοίκηση εκείνες τις ημέρες, εμείς περιμέναμε ένα χρονικό του τι θα κάνει τις επόμενες ημέρες, σε τι δράσεις θα προβεί, και σε κάθε περίπτωση εμείς θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, και την κινητοποίηση της Τρίτης στην περιφέρεια, κάτι το οποίο έπρεπε να το κάνει η διοίκηση. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παλάντζα. Σας ευχαριστούμε πολύ.